Εν το κράτημον, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα,
Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως πραγματιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσο πόλη και νωρία ταύ, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών του Αγίου και Ιερού Ναουτού και των δούλων του Θεού, των προσφερόντων τα δώρα ταύ, μετά των οικείων αυτών, υγείας σωτηρίας, θείας βοηθείας υπέρ αυτών, Υπόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και την αιώμεθα και πέσου διαφυλαξήν με την Αγίαν Εκκλησίαν, μίσον πόλην και νωρίαν τάφη, και πάσα μίσον πόλην μονήν και χώραν, απορείς λοιμού, λοιμού, σεισμού και λεποντιμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων οφηλίου πολέμου και εθνικίου θανάτου και υπερφύλων ευρανού και μη άρθων γενέσεων των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών. Πανουρίου του Νεοφανούς και Κωνσταντίνου του Ιδραίου,
τον εν τη Ρόδο μαρτυρισόντων, γνωσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, τον εν ασκήσει λαμψόντων, Χριστοδούλου του εγώ και πάτμου ασκήσαντος, Αρσενίου του σκηνουρίου, Σάββα του εν καλύμνο Ιωάννου του εν καρπάτο, και Αμφίμου του εν ασκή παλαιό, Γερασίμου του Βυζαντίου και Λεοντίου τον εν πάτμο, Γρηγορίου του Γραμμανού του Νησιρίου, Μελετίου του εν τη Λάρδο της Ρόδου, Αμφιλοχίου του Γέροντος του εν πάτμο, και των Οσίων Μητέρων ημών, Μελούς της Ελβουρίνης της Χώς, Ξένης και Κασιανής της Πίτριος. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, Τι ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο, και εξ αυτών πενταγής Κυρίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και των έλεων, και πλήθυνον αυτέν τη Αγία Εκκλησία, και επαρχία Ιερά Μητροπόλη, νήσο και πολυτάφτη, και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας εις τους δούλους σου αγίασον, και τους οίκους των εορταζόντων και προσφερόντων ευλόγησον. Ότι σοι ευλογών και αγιάζων και πληθύνων και τρέφων και διακυβερνών και περικράτων και περιφρουρών και συνέχων και διασφαλίζων τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξανε να πέμπω μερσή το ανάρχο του Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και στο οποίο σου πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και τις ευλογίες και την αγάπη και τη φροντίδα του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου που μας ευλογεί και μας αγιάζει από την Βασιλίδα των Πόλεων την Κωνσταντινούπολη να βρεθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο και να ψάρουμε τον Εσπερινό για την αυριανή εορτή κατά την οποία η Εκκλησία μας γιορτάζει την κοίμηση της Αγίας Θεοπρομήτρος Άννη. Οι εορτές των Αγίων μας, οι οποίες ακολουθούν τις μεγάλες εορτές του Κυρίου Ιησού Χριστού και της Παναγίας μας, τις δεσποτικές δηλαδή και τις θεομητορικές εορτές, είναι η δυνατότητα που έχουμε εμείς οι χριστιανοί αλλά και όλοι οι άνθρωποι να κατανοούμε το μυστήριο της παρουσίας του Θεού, που σημαίνει να κατανοούμε το μυστήριο της αγάπης, που σημαίνει να κατανοούμε το μυστήριο της ζωής. Γι' αυτό και βλέπετε πως γιορτάζουμε στους Αγίους άλλες φορές τη γέννησή τους, άλλες φορές την κοίμησή τους και κυρίως βεβαίως την κοίμηση, μια και αυτή είναι η γενέθλιο σήμερα του Αγίου και άλλες φορές εορτάζουμε ορισμένα θαύματα. Και γίνεται αυτό για να μπορέσουμε να πάρουμε δύναμη οι χριστιανοί και να έχουμε τη δυνατότητα του παραδείγματος στη ζωή μας, γιατί εκφύσεως ο άνθρωπος μετά την πτώση και την έξοδο από τον Παράδεισο είναι αδύναμος. Όχι σωματικά, αλλά είναι αδύναμος πνευματικά και κυρίως ψυχικά και χρειάζεται συνέχεια αναβάπτιση για να μπορείς να ανταπεξέλθεις τα προβλήματα που δημιουργούνται σε κάθε εποχή, γιατί κάθε εποχή έχει τα δικά της προβλήματα και τους δικούς της αγώνες και είναι λάθος εμείς να λέμε πως η άλλη εποχή ήταν καλύτερη και η δική μας εποχή είναι χειρότερη. Η κάθε εποχή έχει τα δικά της προβλήματα, τις δικές της λύπες αλλά και τις δικές της χαρές.
Και αυτό είναι ένα παιχνίδι του πονηρού που μας βάζει στη διαδικασία να σκεφτόμαστε άλλες εποχές για να μειώνεται η κοιμάδα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τις δυνατότητες που μας δίνει χάρη στο Αγίου Θεού τα προβλήματα που δημιουργούνται κάθε φορά, αλλά και να χαρούμε τις χαρές που επίσης συνεχώς παρουσιάζονται στη ζωή μας. Αυτή η δυνατότητα της εορτής είναι η δυνατότητα της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, αλλά και του ανθρώπου με τον άλλο άνθρωπο. Βλέπουμε πώς συμβαίνει πολύ συχνά τα προβλήματα να είναι πιεστικά και πάντα εμείς προσπαθούμε να βρούμε μία λύση πιο ανώδυνη για τον εαυτό μας. Και έτσι στην προσπάθεια μας αυτή ακολουθούμε συνήθως μία μέθοδο που μας απομακρύνει από τους άλλους ανθρώπους. Γίνεται για παράδειγμα μία οικονομική κρίση και οι άνθρωποι αντί να δένονται μεταξύ τους απομακρύνονται ένας από τον άλλον. Προσπαθεί ο ένας να λύσει το πρόβλημα μοναχός του και αποστασιοποιείται από το πρόβλημα του άλλου. Γινόμαστε πιο απόμακροι και με τον τρόπο αυτό δυσκολεύουμε τη ζωή μας, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει λύση σε ένα πρόβλημα αν δεν υπάρχει ένωση των ανθρώπων και σχέση μεταξύ τους. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση, όπως ακούσαμε κύριε Δήμαρχε στα τροπάρια που έψαλαν τόσο ωραία οι ιεροψάλτες μας, πως οι υμνοδοί, οι δημιουργοί των ύμνων, οι οποίοι απλώς τι κάνουν οι υμνοδοί, γράφουν την ιστορία με ένα ποιητικό τρόπο. Διαβάζοντας, αν διαβάσουμε σε μία μετάφραση γιατί βλέπουμε πως έχουμε ξεχάσει και τη γλώσσα μας, θα δούμε πόσο απλή είναι η υμνογράφη και πόσο ωραία λένε την αλήθεια και πόσο παρουσιάζεται η αλήθεια χωρίς να είναι ανήθικη, χρησιμοποιώντας όμως όρους που θα ντρεπόμασταν να χρησιμοποιήσουμε εμείς ακόμα και στην κοινή μας ζωή και στην κοινή μας κουβέντα. Ακούσαμε για παράδειγμα τον υμνοδό απόψε να εξυμνεί το στήθος της Αγίας Άννας που θύλασε την Παναγία, που θύλασε το Χριστό. Αν αυτό το λέγαμε σήμερα στην κοινή γλώσσα κάποιοι οι οποίοι έχουν λίγο ευσεβοφάνεια, όχι ευσέβεια, θα μπορούσαν να το σχολιάσουν και να πούνε μας πώς γράφονται αυτά τα πράγματα και πώς βλέπουν. Όταν είναι κάτι αληθινό δεν έχει πρόβλημα να το ακούσει κανείς και να το γράψει και να το πει και να το τραγουδήσει. Επομένως η Εκκλησία μας διδάσκει συνεχώς να εμβαθύνουμε στην αλήθεια, να εμβαθύνουμε στη σχέση μας με τον Θεό, να εμβαθύνουμε στην αγάπη μας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Και αυτό είναι γιορτή. Αν μαζευτήκαμε απόψε εδώ 10 άτομα και ο ένας δεν μιλάει στον άλλον και ο άλλος δεν αγαπάει τον άλλον και ο ένας δεν φροντίζει τον άλλον, τότε αυτό δεν είναι γιορτή, είναι κάτι διαφορετικό. Κύριου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων οστομάτων. Κόλπες πόλης και Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών,
ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλησπέρα σας και βοήθειά μας πολλά 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 και ευλογημένα να είναι τα έτη σας. Αφεσιμήν των πηλήματα ημών, ως και ημείς αφιερεν τις οφειλέντες ημών, και μη ελέγχει μας εις ηρεμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ζωήν την κύρσασαν, εκείον πόλησαν, αγνή Θεομήτωρα, Θεόν φρονάνα, Υιόν προσδείξην ουράνιον, εν θα εφρενωμένον, κατοικία εν δόξη, καιρούσαν οι μετέστης, της δημόσης εποθώσον, τεσμάτων εν του μέλην, φυλασμόν αϊμακάρισε. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι, ζωήν την κρίσασαν, εκείον χώρισας, αγνήν Θεομήτωρα, Θεόν προνάνα, Θεόν προσλήξην ουράνιον, εν θα εφαινομένον, κατοικία εν δόξην, Ιερουσαλήμ μετέστην, εις δημόσιος εκπός. Είναι οι άγγελοι που στέλνει ο Θεός να μας φυλάνε, να χαίρονται επειδή ο ένας ενδιαφέρεται για τον άλλον. Δεν έχει σημασία αν μπορεί να του λύσει το πρόβλημά του, αλλά σημασία έχει ότι το σκέφτεται και ότι προσπαθεί να το κάνει. Και αν γίνεται αυτό, και η λύση του προβλήματος δεν είναι μακριά. Να είσαστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι και να σκέφτεστε πάντα πως ο Θεός δεν μπορεί να μας έρθει απέναντί του μόνο και δεν μπορούμε να βρούμε το Θεό επίσης εμείς μόνοι μας. Θα πρέπει η συνάντηση αυτή να γίνει με αγάπη μέσα στην κοινότητα την εκκλησιαστική και μέσα στην σύνδεση του κόσμου για να μπορεί να είναι χαρούμενος ο κάθε άνθρωπος αμήν γέννητο. Πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα τα έτη.